Λοιπόν, πρόεδρε, αυτό είναι η υπηρεσία που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Είναι μια υπηρεσία που ζητήσατε εσείς τον περασμένο καλοκαίρι σε μια ευρύτερη σύσκεψη για το τι θα μπορούσε να γίνει σε σχέση με την ψηφιοποίηση, τα επόμενα βήματα της ψηφιοποίησης του συστήματος υγείας, με έμφαση στα παιδιά και στους εφήβους. Mm. Οπότε σήμερα ουσιαστικά σας παρουσιάζουμε τρεις υπηρεσίες κωδικοποιημένα, τις οποίες τα δύο Υπουργεία έχουμε αποφασίσει από κοινού να υλοποιήσουμε με τη βοήθεια της ΙΔΙΚΑ. Ξεκινάω από την πρώτη, το Μητρό Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων. Ποιοι είναι οι στόχοι? Καταρχήν, η καταγραφή των εμβολίων για όλα τα νοσήματα και με όλα τα δοσολογικά σχήματα βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά και Εφήβους. Η πρόσβαση των γονέων και των παιδιάτρων στο ιστορικό του εμβολιασμού των παιδιών. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, ενθάρρυνση μέσω ειδοποιήσεων για την τήρηση των προγραμματισμένων εμβολιασμών. Οι παιδίατροι έχουν άμεση αξιολόγηση του ιστορικού κατά τις επισκέψεις. Και βέβαια έχουμε δεδομένα ακριβίας πλέον με αυτόν τον τρόπο, σαν στόχο, για την εμβολιαστική κάλυψη 1,9 εκατομμυρίου παιδιών και εφήβων, για την παρακολούθηση δικτών επιδημιολογικής αξιολόγησης και τη διαμόρφωση αντίστοιχων πολιτικών υγείας. Για να στηθεί αυτό το σύστημα, έπρεπε να γίνουν κάποιες διαλειτουργικότητες. Έχουμε ήδη φτιάξει ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι που αφορά τη δήλωση γέννησης στα μεευτήρια, άρα έχουμε μια αυτόματη δημιουργία πλάνου εμβολιασμού που και ξεκινάμε. Και στο οποίο έχουν υπόψη 160.000 παιδιά ήδη από τότε που το έχουμε θέσει στα δύο χρόνια. Ναι. Βεβαίως. Το οποίο είναι υποχρεωτικό. Γεννιέται παιδί, πρέπει να δηλωθεί έτσι. Δηλώνεται μόνο έτσι στο μεευτήριο, αυτόματα, και λαμβάνει ο γονιός ένα SMS με τον άμκα του παιδιού και λαμβάνει ένα δεύτερο SMS για το κατά πόσον είναι ή όχι δικαιούχος στο επίδομα γέννησης. Οπότε πλέον αυτόματα προσθέτουμε τη διαλειτουργικότητα για όλα τα νεογέννητα. Αντλούμε δημογραφικά στοιχεία για το παιδί από το μητρό του ΆΜΚΑ. Αντλούμε το ιστορικό της συνταγογράφησης από το σύστημα της συνταγογράφησης. Ενημερώνουμε το MyHealth App και τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας πάνω στο MyHealth App. Στείνεται ουσιαστικά και αυτό. Ποια είναι η νέα διαδικασία? Έχει 4 απλά βήματα. Ηλεκτρονική έκδοση συνταγής από τον παιδίατρο μέσα στη συνταγογράφηση. Ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγής από το φαρμακοποιό στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Καταχώρηση του εμβολιασμού από τον παιδίατρο σε αυτό το νέο μητρό, το μητρό του παιδικού εμβολιασμού. Προγραμματισμός και αυτόματη ενημέρωση στο γονέα για τον επόμενο εμβολιασμό μέσω email, SMS ή push notification αν έχει κανείς την εφαρμογή. Έτσι μοιάζει το σύστημα. Με τον ΆΜΚΑ γίνεται η αναζήτηση του παιδιού. Εδώ μπορεί κανείς να δει τα εμβόλια. Όπως βλέπετε αριστερά, στη στήλη εμβόλιο περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά εμβόλια, πότε έχει γίνει η πρώτη δόση και με ποιο εμβόλιο. Πότε έχει γίνει η δεύτερη, αν η τρίτη, αν υπάρχει κτλ. Όλα τα στοιχεία λοιπόν μπαίνουν σε αυτό το λεγόμενο ημερολόγιο εμβολιασμού, αν δείτε, που αναφέρει επάνω. Και βέβαια αντίστοιχα υπάρχουν οι δυνατότητες να μπορεί κανείς να κάνει έναν ευρύτερο προγραμματισμό και να έχει όλα τα στοιχεία και για τα ίδια τα εμβόλια και την καταχώρηση της νέας ενέργειας του εμβολιασμού, π.χ. για τη δεύτερη δόση με τον τρόπο που περιλαμβάνει το σύστημα. Για το ατομικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού. Έχει ένα πολύ χρήσιμο πράγμα. Πολύτιμα στοιχεία ιατρικής φύσεως, τα οποία θα λύσουν 2-3 μεγάλες ερευνητικές ανάγκες που υπάρχουν. Ανάπτυξη παιδιών, ύψη, βάρη, παιδική παχυσαρκία, πράγματα τα οποία πλέον θα είναι όλα ψηφιακά διαθέσιμα. Θα ξέρουμε, για παράδειγμα, ποιο είναι το μέσο ύψος των αγοριών 2 ετών ή το μέσο βάρος. Αυτό μπορεί να κάνει στρατηγική ολόκληρη από το Υπουργείο Υγείας πλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν βασικές νόσεις. Λοιπόν, η βεβαίωση υγείας, γνωστό ζήτημα, κάθε Σεπτέμβριο οι γονείς πρέπει να πάμε στον παιδίατρο που μας παρακολουθεί. Σε 10 λεπτά ουσιαστικά συμπληρώνει ένα τριπλότυπο έντυπο και το οποίο το πηγαίνουμε στο σχολείο για να μπορεί να αφήνει να παίρνει μέρος στο μάθημα της γυμναστικής. Όπως επίσης. Άρα τελειώνουμε με τον πελάτο. Όπως επίσης έχουμε άλλα δύο παρακλάδια. Θέλει το παιδί μου να γραφτεί ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Αντί να πάω στον παιδί του και να μου δώσει το χαρτί εκείνη την ώρα, μπορεί ο παιδί του να το παρακολουθεί να το συμπληρώσει ψηφιακά. Αυτό θα επεκταθεί και στο κομμάτι του οργανωμένου αθλητισμού, που είναι η κάρτα υγείας αθλητή. Το έντυπο το οποίο θεσμοθετήθηκε το 17, νομίζω. Και το οποίο πλέον θα μπορεί να είναι σε ψηφιακή μορφή, ώστε να ελέγχει την γνησιότητα απευθείας, ώστε να σταματήσουν και φαινόμενα αλλίωση των δεδομένων, ιδίως στο κομμάτι της ημερομηνίας. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Ο γιατρός μπορεί να φτιάχνει, να εκδίδει το χαρτί, το διαχειρίζεται και να φυλάσσεται ηλεκτρονικά. Αυτά μένουν και στο αρχείο του σχολείου, αλλά και στο αρχείο των ιατρών και των γονέων για τα παιδιά τους. Οι διαλειτουργικότητες που έχουν αναπτυχθεί είναι, παίρνουν τα στοιχεία από τον Μητρό του ΆΜΚΑ για τις μαθητιώσεις ηλικίες και ενημερώνει το ατομικό φάκελο υγείας του ασθενή.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και το ατομικό δελτίο υγείας έχει μέσα πληροφορίες, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες από τα σφραγίσματα στα πόδια που έχουν κάνει, τυχόν άλλες νόσους που έχουν, και εκεί είναι χρήσιμη πληροφορία που θα μπορεί να επεξεργαστεί ομαδοποιημένα για να έχουμε εικόνα. Τέσσερα απλά βήματα στη διαδικασία. Ο γιατρός μπαίνει, επιλέγει την ομάδα υγείας του, βάζει το άμκα του μαθητή, ξεκινάει να συμπληρώνεται το πεδίο, μπαίνουν τα απαραίτητα στοιχεία, ιστορικό, ύψος, βάρος, εμβολιαστική κάλυψη, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο δελτίο υγείας του μαθητή. Μπορεί να ζητηθεί γνωμάτευση άλλης ειδικότητας, συνήθως καρδιολόγους, αν υπάρχει ανάγκη για τρίπλεξ που γίνονται πολλά παραγωγικά των αθλητών, και παράγεται το δελτίο υγείας του μαθητή, ουσιαστικά ηλεκτρονικά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η οθόνη μας. Είναι ουσιαστικά ψηφιοποιημένο όλο το δελτίο υγείας του μαθητή. Και η τελευταία υπηρεσία είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητήσατε να φτιάξουμε. Συνολικά το ψηφιακό παιδικό βιβλιάριο, το οποίο αν χαθεί, όπως λέτε, μετά έχουμε πρόβλημα αν είναι σε έγχαρτη μορφή. Οπότε πλέον γίνεται ψηφιακό. Είναι η ειδική ενότητα του φακέλου υγείας, η απεικόνηση αυτή. Είναι προσβάσιμο για τους γιατρούς μέσω των κωδικών τους και στους γονείς των παιδιών μέσω των κωδικών τάξης. Γιατί είναι συνδεδεμένη η κωδική τάξη του γονέα με τον ΑΜΚΑ των παιδιών και θα περιλαμβάνει όλα τα ιατρικά δεδομένα τα οποία πρέπει να καταχωρηθούν από τον γιατρό για κάθε ηλικιακή κατηγορία. Πάλι πολλαπλές διαλειτουργικότητες για να γίνει αυτό. Ψηφιακή δήλωση γέννησης, άντληση δημογραφικών στοιχείων, ενημέρωση του ΑΕΦΗ, άντληση του ιστορικού εμβολιασμού από το Μητρό Παιδικών Εμβολιασμών που φτιάχνουμε, που είναι διακριτή υπηρεσία ουσιαστικά, και ενημέρωση από τα στοιχεία του ατομικού δελτίου υγείας του μαθητή που αναφέραμε πριν. Και αυτό θα μοιάζει ουσιαστικά έτσι συνολικά. Με τα στοιχεία τα οποία μπορεί να καταχωρίζει ο γιατρός για το κάθε παιδί. Και πλέον θα είναι κάτι εξαιρετικά πλήρες, όπως βλέπετε από τις οθόνες, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων που μπορεί κανείς να βρει για τον ΑΜΚΑ ενός νέου παιδιού. Και έτσι ουσιαστικά αυτό υποκαθιστά τελείως το χάρτινο ατομικό βιβλιάριο. Mm-hmm. Και είναι συνεπώς μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι για την ταχύτητα με την οποία ανταποκριθήκατε στο αίτημα να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που να αφορούν την υγεία των παιδιών, και νομίζω ότι και οι δύο υπηρεσίες, οι τρεις ουσιαστικά υπηρεσίες που παρουσιάσαμε σήμερα, το Μητρό Εμβολιασμών, το Δελτίο Υγείας Μαθητή και το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας των Παιδιών, ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι κάνουμε πράξη την μετάβαση από υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν τον πολίτη ως προς τη σχέση του με το δημόσιο, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, σε σημαντικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που αφορούν τον κρίσιμο τομέα της υγείας. Νομίζω ότι για όποιο γονιό έχει πάντα το μεγάλο άγχος τι θα γίνει αν χάσει το βιβλιάριο υγείας του παιδιού του. Η απάντηση πια είναι ότι όλη αυτή η πληροφορία θα υπάρχει ψηφιακά. Και βέβαια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανταπόκριση των γιατρών, έτσι ώστε να μπορούν να περάσουν όλη την πληροφορία μέσα στο σύστημα. Αλλά πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι γονείς θα έχουν κάθε κίνητρο να πιέσουν τους γιατρούς, έτσι ώστε η πληροφορία αυτή πια να είναι ψηφιακά προσβάσιμη. Και ειδικά για τα εμβόλια, νομίζω ότι όλη η εμπειρία του εμβολιασμού μας δείχνει πια ότι αυτά τα κεντρικά συστήματα διαχείρισης πληροφορίας είναι εξαιρετικά σημαντικά και για να μπορούμε να παρακολουθούμε την ίδια την πορεία των εμβολιασμών, καθώς βρισκόμαστε ακόμα αντιμέτωποι με ένα περιθωριακό αλλά τοξικό κίνημα αντιεμβολιαστών. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι υπηρεσίες θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες, οι γονείς θα τις αγκαλιάσουν και είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Να προσθέσω μόνο ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει ως προς την υποχρεωτικότητα, ως προς τη διαδικασία των εμβολιασμών. Υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να παρακολουθούμε την πορεία του, και αυτό είναι το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, όπου αντιλαμβάνομαι ότι τα ποσοστά εμβολιασμού είναι ακόμα χαμηλά και νομίζω ότι αυτό σε έναν βαθμό οφείλεται και στην έλλειψη ενημέρωσης των γονιών αλλά και των εφήβων, ή βρίσκονται εξάλλου και τα παιδιά σε μια ηλικία όπου αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτού του εμβολίου. Εκεί πιστεύω, Ειρήνη, θα χρειαστούμε μια ξεχωριστή καμπάνια, αλλά φαντάζομαι ότι και μέσα από αυτήν την βάση δεδομένων θα μπορούμε να έχουμε πολύ πιο ακριβή στοιχεία για το τι πραγματικά συμβαίνει
ως προς τους εμβολιασμούς, ότι τώρα μπορούμε πολύ εύκολα, πατώντας ο Μάριος ένα κουμπί, να ξέρουμε ακριβώς την πορεία των εμβολιασμών όσον αφορά στον COVID, αλλά προφανώς για τα υπόλοιπα εμβόλια δεν έχουμε αυτή την πληροφορία και νομίζω θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να χαράσουμε πολιτικές δημόσιας υγείας, να μπορεί αυτή η πληροφορία να είναι απολύτως προσβάσιμη και με πλήρη σεβασμό προφανώς στα προσωπικά δεδομένα, αλλά να είναι τα στοιχεία προσβάσιμα στο Υπουργείο Υγείας για να μπορούμε να χαράσουμε δημόσια πολιτική. Οπότε οικία, είπαμε, υπεγράφει σήμερα και το σύστημα τίθεται άμεσα σε λειτουργία.